κατά τον προβληματισμό που εξέφρασε χθες μέσω συνεργατών του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την απόφαση της προφυλάκησης του Εφραίμ, σήμερα αντέδρασε και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Η όλη υπόθεση είχε έναν ισχυρό αντίκτυπο στη συνείδηση του πιστεύοντος Ορθοδόξου Ελληνικού λαού, ότι δηλαδή αυτή η υπόθεση και η εξέλιξη σε παραμαζένες μάλιστα χριστιανών δεν του άρεσε καθόλου. Θεωρείται ότι είναι ένα πλήγμα στην Ορθοδοξία. Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στη Ρωσία και σήμερα ο γραμματέας εξωτερικών εκκλησιαστικών σχέσεων της Ρωσικής Εκκλησίας καταδίκασε την απόφαση για την προφυλάκηση του Εφραίμ. Η απόφαση για τη σύλληψη του ηγούμενου της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ, είναι αβάσιμα σκληρή και αποκλειστικά πολιτικού χαρακτήρα. Εκτενείς αναφορές γίνονται από τα κρατικά κανάλια της Ρωσίας, τα οποία μάλιστα συνέδεσαν την προφυλάκηση του ηγούμενου με την πρόσφατη επίσκεψή του στη Μόσχα και τα προσκυνήματα που οργανώθηκαν για την Τίμια Ζώνη. Σαράντα σβέρκοι βοδινοί με λαδωμένες μπούκλες, σκεμπέδες σταυροθόλωτοι και βρώμιες ποδαρούκλες. Και απερεβάμενοι βαθιά ξαπλώσανε στο τζάκι και αβάσταγες ενιώσανε φαγούρες στο μπατζάκι. Όξο Κοσμάκης φώναζε «Πεινάμε τέτοιες μέρες, γερόντι και γερόντισες, παιδάκια και μητέρες». Και των επίγειων αγαθών σφιχτοί νοικοκυρέοι ανοίξαν τα παράθυρα και κράξαν «Είστε αθέοι».